πάνω στο αυτό. Στο ΣΥΣ. Να πάνω στο καπάκι. Πήρε. Δεν ξέρω, γεννάρες. Να ρίξετε, όχι, έχει τράπεζα. Γεννάρες. Αλλά να ρίξετε τα χέρια του πατέρα, θα ήθελα να το ξαναβρει να κατέβει. Γιατί δεν κατέβει. Εγώ μια φορά πάτησα. Είχα πατήσει πολύ μικρό χρόνια τώρα που είχε το δάσο. Καλή είχε μια λόγω τότε. Είχα και πήρα 15 πέντε. Τώρα όμω που πήγα από δεκαετία, τώρα μα ξανακατέβω. Τώρα μου απάντησα. Γι' αυτό σου λέω, είναι τόσο δύσκολο. Για πού λε. Προσέξτε, από το παπαγί, στο κολόνι. Εκεί έχει πράγμα. Που δεν πάει κανένα, τόσο δεν πρόεδρο. Πήγα, ναι. Έχει δρόμο που πάει. Ναι, ναι, πάει για τάξη. Αν έχει πάει, πάει. Πάει, το. Τίποτα δεν. Πότε πήγε. Να πάω πάνω στο καπάκι. Πότε πήγε. Το δρόμο πάει μέχρι του. Ναι, πίσω. Από εκεί και πέρα, για να πέσει το μάξι μέσα στο. Τα σπαγγέλια χωράφια που λέγαμε, αν τα ξέρετε. Δεξιά, ο δρόμος πάει στερά μέσα. Δρόμος. Ο δρόμος πάει όλος αυτός, ναι, αυτό. Πάει πίσω στις κολόνες, στη Ηλιούπολη, άλλος. Και αυτός, ο άλλος πάει απάνω στο... Ναι, αλλά κατεβαίνει. Σκερές, σκερές, από τις σκερές. Στις κερές. Κερές, το δρόμο πάει, δεν το λαμβάνω. Στο Ιμητό, πάει στο Ιμητό, είπαμε. Ναι, το ξέρω. Μπράβο, πες με. Δεν είμαι και εκεί. Για εκεί δεν ήταν. Ήταν από εκείνα νόμματος ο δρόμος που δεν πάει. Αν δεν πάει από εκεί, έτσι και πάει από πάλι από εκεί. Τι ώρα έχεις. Πού δεν κατεβαίνει τα πράγματα. Πάρε ένα τηλέφωνο, εσύ ότι έρχομαι. Έτσι και πέντε. Και το ξέρω. Τι ώρα έχεις. Αλλιώς. Επτά είναι, παρά λίγο. Έξω παρά. Έξι και έξι. Έξι παρεξηγημένη γύρω από το θέμα της προσευχής. Ένα κομματάκι μικρό είναι, γιατί μας αλλαγίζει ο διάβολος στο θέμα αυτό όμως. Λένε πως η προσευχή κουράζει γρήγορα. Γιατί γίνεται αυτό,
επειδή δεν έχουμε σταθερά το νου μας στον Κύριο που είναι στα δεξιά μας. Έχει τα μάτια της ψυχής σου σταθερά προσιλωμένα σε εκείνον και θα δεις πως ακόμα κι αν στέκεσαι στην προσευχή όλη νύχτα δεν θα νιώσεις κούραση. Τι λέω όλη νύχτα? Αν προσεύχεσαι έτσι θα μπορείς να στέκεσαι 2 και 3 μέρες σε στάση προσοχής και δεν θα κουράζεσαι. Θυμήσου τους στυλίτες Αγίους που έμεναν μια ζωή επάνω σε ένα στήλο. Κάθονταν χρόνια ολόκληρα σε στάση προσευχής πάνω στους στήλους και κυριαρχούσαν στη σάρκα τους που ήταν σάρκα η ίδια σαν τη δική σου. Και εσύ νιώθεις κούραση μετά από μερικές ώρες προσευχής, ακόμα και μετά από μία ώρα? Αυτό το κομματάκι θέλω να διαβάσω, γιατί μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, Τάχη, τι κατάλαβες? Πες, εδώ. Έχει 6 ήδη προσευχών. Τι κατάλαβες από τα όρια? Να σας το εξηγήσω με ένα παράδειγμα. Όταν φτάσει στο τρίτο είδος της προσευχής, την τρίτη προσευχή, λέει, μα αφού ο Κύριος, πονηρία, εκ του πονηρού προερχόμενο αυτή η σκέψη, αφού ο Κύριος είπε, ένα πάτε ρημό θα λέτε και είσαστε εντάξει, γιατί να πω 100 προσευχές και να κάτσω μία ώρα να προσευχηθώ? Αυτό που το έχει πει άνθρωπος ο οποίος προσεύχει. Δηλαδή του βάζει και την ώρα που εξαποδώ τον λογισμό αυτό. Άρα, η απάντηση δεν γεμάτη δικαιολογίες. Να πεις και εσύ μία κουβέντα. Είναι όταν αγαπάς κάτι, δεν σε κουράζει ποτέ και τίποτα. Σωστό. Ούτε κουράζει. Σωστό. Οτιδήποτε. Σωστό. Σωστό. Οτιδήποτε. Σωστό. Σωστό. Ναι, άμα το αγαπάς, δεν κουράζει. Προσιλώνεσαι. Προσιλώνεσαι. Και ώρες και μέρες και ώρες. Αυτό το διάβασα πριν από μέρες και το ξαναδιάβασα και το ξαναδιάβασα και μ' άρεσε, γιατί να κάνω την εξομολόγηση. Υπάρχουν μέρες που είμαι ζαλισμένος, κουρασμένος, ζαβλακωμένος και αισθάνομαι απροθυμία, τεμπελιά για προσευχή. Και λέω, να, η αιτία. Τη λέει καθαρά και μέσα. Και προχωράω τώρα στο θέμα. Βρισκόμαστε όλοι στο θέμα, θέλω να πω, μετά από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Τότε που οι Απόστολοι άλλαξαν εντελώς πορεία στη ζωή τους. Από άνθρωποι δειλοί και γεμάτοι αδυναμίες και ζήλες, γιατί όταν λέει ο Πέτρος βάλαμε στα δεξιά σου, έλεγε η μάνα, στα αριστερά τον άλλον, πού θα καθίσουμε εμείς στον δρόμο, θα πάμε, και ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες. Και ακόμη ο Πέτρος φοβόταν και τη σκιά του ακόμη, μετά την Πεντηκοστή, μετά τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, δεν υπάρχουν τέτοια δείγματα, ούτε ίχνος του παλαιού Πέτρου και των παλαιών Αποστόλων. Έχουν γίνει πια καινούργοι και ασκούν
ή εκτελούν στο ακέραιο την εντολή που τους έχει δώσει ο Κύριος. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ξεκινήστε και κάντε μάθημα, κήρυγμα, όλους τους λαούς. Το σχολείο θα είναι όλη η γη. Πηγαίνετε στη γη λοιπόν σαν δάσκαλοι και να μάθετε το μάθημα στους ανθρώπους που πιστεύουν στα είδωλα. Πώς θα γίνουν χριστιανοί. Ακόμη είδαμε μία σύναξη, ένα μάζεμα γενικό όλων των μαθητών του Χριστού μετά την Πεντηκοστή. Και δεν εννοούμε τους 12, γιατί δεν ήσαν μόνο 12 οι μαθητές του Χριστού, και 120 και 500, λέει, φανερώθηκε μετά την Ανάσταση ο Κύριος επάνω 500, λέει, σε πάνω από 500 άτομα, και επιστοποίησε ότι εγώ είμαι που σταυρώθηκα και τώρα είμαι ο Αναστάς. Και με αυτόν τον τρόπο που κάνω την εμφάνισή μου σε 500 άτομα και άνω, επιβεβαιώνω την Ανάστασή μου. Είπα ότι ήσαν συναγμένοι στο ημερό και ότι η ζωή τους ήταν αξιομίμητη. Γιατί θυμηθείτε τι είπαμε, δεν υπήρχε αυτή η πολύ μικρή λεξούλα που μας κάνει και σκοτωνόμαστε και μισή ώρα στον άλλον. Αυτή με τα τρία γράμματα, το μου, το δικό μου δηλαδή που λέμε, αυτοί είχανε ό,τι είχαν κοινό για όλους. Ο καθένας πρόσφερε το δικό του σαν να ήταν του αλλού, και ο άλλος το δικό του σαν να ήταν πάλι του αλλού. Δεν υπήρχε η διαχωριστική γραμμή του μου, ώστε όλοι είχαν μεταξύ τους τα είχαν κοινά. Άλλωστε είχαν και ένα πρόσωπο στο κέντρο που μαζευόντουσαν. Και αυτό το πρόσωπο έβλεπαν όλοι. Το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όλες οι συγκεντρώσεις είχαν χαρακτήρα χριστοκεντρικό. Κύκλος γύρω-γύρω η πιστή και στο κέντρο ο Χριστός παρόν. Σύμφωνα με την υπόσχεση που τους είχε δώσει. Ποια υπόσχεση? Ότι δεν θα απουσιάσω ποτέ από τη ζωή σας. Και μετά την ανάληψή μου στον ουρανό, με θυμών ημί πάσα τα σημέρα στη ζωή μου, θα είμαι μαζί σας πάντοτε. Επομένως, δεν έβλεπε κανείς στην πρώτη αποστολική εποχή άλλο γνώρισμα, άλλο χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα μόνο. Το χαρακτήρα που είπε ο αδερφός μου προηγουμένως. Άμα αγαπάς κάτι, αφοσιώνεσαι. Το χαρακτήρα της αγάπης στο πρόσωπο του Χριστού και στο πρόσωπο των άλλων. Μετά λοιπόν από την επιφύτηση στο υπερό, βλέπουμε, θα δούμε τώρα εδώ στη συνέχεια και θα σχολιάσουμε, και εσείς θα πείτε το δικό σας λόγο προσεκτικά, χωρίς ο ένας να μπαίνεις μπροστά στον άλλον, πάνω στο εξής. Επί το αυτό δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαιναν εις το ιερό επί την ώρα της προσευχής την ενάτη. Ε,
από τις μέρες, μετά από την επίστοση του Πνεύματος, ανέβαιναν στο Ιερό, προφανώς Ιουδαϊκό ναό, γιατί δεν υπήρχαν εκκλησίες χριστιανικές τότε. Όταν λέει Ιερό, εννοεί το Ιερό που έκαναν οι Ιουδαίοι και ανέβαιναν για να κάνουν προσευχή τους. Και έκανε τις γιορτές τους. Δεν σταμάτησαν να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα αυτά που έπρεπε τα Ιουδαϊκά. Όπως παραδείγματος χάρη είχαν μάθει. Και ο Κύριος άλλωστε δεν είχε σταματήσει. Πήγαινε στο λαό και ο Κύριος. Δεν ήρθε ο Κύριος για να καταργήσει το ναό που έδωσε ο ίδιος, ούτε την προσευχή που έμαθα ο ίδιος μαθητάς. Λοιπόν και οι μαθητές ανέβαιναν στο ναό, στο ιερό, αυτό εννοεί ναό, κατά την ώρα της προσευχής. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από τον νόμο του Μωυσή, που είναι νόμος που ο Κύριος είχε δώσει τον Μωυσή, είχε με νόμο οριστεί ποιες ώρες πρέπει να πηγαίνουν στον ναό. Της ημέρας ποιες ώρες. Σε καθημερινή βάση όλη την εβδομάδα. Ορισμένες ώρες πήγαιναν στο λαό. Δεν πήγαιναν μια φορά την Κυριακή που πήγαιναμε εμείς ή μια φορά στη γιορτή. Το λέει χαρακτηριστικά επί την ώρα της προσευχής την Ενάτη. Τι ώρα ήταν η Βασίλη Ενάτη? Ενάτη. Συνέα το πρωί. Κάσε Βασίλη. Ενάτη. Ενάτη. Πού λες πρωί. Τρίτη απογευματή. Πόσο? Τρίτη απογευματή. Απογευματή. Τρεις. Τρεις απόγευμα. Έτσι μπράβο. Εδώ που λέει Ενάτη δεν είναι η δική μας ώρα 9 η ώρα το πρωί. Αλλά όταν λέει Ενάτη μέσα στην Αγία Γραφή εννοεί τρεις μετά το μεσημέρι. Επομένως από το Μωσαϊκό νόμο είσαι υποχρεωμένοι στις 3 η ώρα να ανέβουν να προσευχηθούν. Να εκτελέσουν το θρησκευτικό τους καθήκον της προσευχής. Δεν ξεχώρισαν από τους υπόλοιπους Εβραίους, θα πούνε εμείς είμαστε, δεν είπαν εμείς είμαστε οι διαλεγμένοι από τον Χριστό, από εδώ και πέρα ξεχωρίζουμε σαν ερήφια από πρόβατα, δεν πηγαίνουμε στην προσευχή που έχουν και οι άλλοι προσευχή. Πήγαιναν, αλλά δεν μπέρδευαν. Τι εννοώ, δεν μπέρδευαν. Πράγματα που έλεγε πριν ο Μωσαϊκός νόμος και τα έχει καταργήσει ο Χριστός μετά, ορισμένα πράγματα, καταργημένα από τον Κύριο ορισμένα πράγματα. Δεν υπάρχουν καν σήμερα. Ένα παράδειγμα. Οι Εβραίοι όλες τις γιορτές τις έκαναν με θυσίες. Ή με καρπούς ή με ζώα. Ή με ζώα. Από την εποχή που ο Χριστός θέσπισε, έφερε τη νέα του θρησκεία στον κόσμο, τέρμα οι θυσίες. Δεν υπάρχουν θυσίες. Η τελευταία θυσία που έγινε ήταν η σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Από τότε και μετά ούτε μία θυσία δεν υπάρχει. Δεν αναφέρεται. Ο νόμος έλεγε να κάνει θυσίες, ο παλαιός νόμος. Τώρα δεν υπάρχουν. Από τότε και μετά, τη σταύρωση του Κυρίου μετά δεν υπάρχουν θυσίες. Όμως το πνευματικό είδος της προσευχής που είναι θυσία και αυτό, δεν το λέει. Να μου προσφέρει, λέει, μέσα ο Δαβίδ, ή μάλλον προσφέρω, λέει, Κύριε. Έλα. Θυσία εσπερινή. Προσφέρω, λέει, Κύριε, και έγραψα προσφέρει σαν κουσό μου, σαν κουσό μου, Κύριε. Για την προσευχή μιλάει εκεί και την ονομάζει θυσία. Είναι θυσία
που την προσφέρει ο άνθρωπος, πνευματική εσωτερική στο Θεό και τη δέχεται ο Θεός. Στο θέμα αυτό δεν εξαιρείται ως άνθρωπος κανείς και ο Κύριος δεν εξαίρεσε τον εαυτό του. Και ο Κύριος έκανε προσευχή και μάλιστα αφιέρωνε νύχτες ολόκληρες σαν άνθρωπος στην προσευχή. Αναφέρουν οι μεγελιστές ότι πήγαν και το βρίσκαν έξω, λέει, στο κάμπο, πρωί-πρωί, γιατί όλη νύχτα βρισκόταν έξω προσευχόταν ο Χριστός, σαν άνθρωπος, σαν άνθρωπος καταλαβαίνω. Εδώ θα τονίσουμε και το εξής αληθές, ότι επειδή υπάρχουν αιρετικοί και συγκεκριμένα οι Ιακωβάδες και στρέφονται εναντίον του ναού, γιατί μας μιλάτε για εκκλησία, είναι καλά η εκκλησία, λέει, είναι όλη η γη, παραδείγματος χάρη. Και έχουν και άλλα επιχειρήματα. Εδώ μας το λέει ξεκάθαρα ότι εξακολουθούσαν να πηγαίνουν οι μαθητές στο ιερό να προσεύχονται, στο ναό. Και άλλο παρακάτω πάλι το ίδιο. Είναι αναγκαίο να υπάρχει τόπος που να συνάζονται, που να μαζεύονται οι πιστοί. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί αγκαλιάζει όλους τους πιστούς όλους μας ένα πνεύμα. Το πνεύμα της προσευχής και της αγάπης του Χριστού. Σταματάνε κατά έναν τρόπο οι διαχωρισμοί, προάγεται πνευματικά μέσα στον χώρο του λαού ο πιστός, προϊβάζεται, τρέφεται η ψυχή από την προσευχή, φεύγει αλλιώτικη, εντελώς διαφορετική. Έτσι λοιπόν και οι μαθητές δεν έπαυσαν να ανεβαίνουν στο ιερό εκείνο. Και της ανήρχολός εκκυλίας μητρός αυτού υπάρχων, ευαστάζεται όν ετήθουν καθημέραν προς τη θύρα του ιερού, τη λεγόμενη ωραία, του ετήν ελεημοσύνη παρά των εισπορευωμένων εις το ιερό. Ανέβαιναν στο ιερό, είχαν φτάσει για να μπουν μέσα στο χώρο το προάβλιο και μετά στο λαό. Υπήρχε μία πύλη, γιατί υπήρχε μάνδρα γύρω γύρω, και μπροστά ήταν η πόρτα στην πύλη, που την ονόμαζαν ωραία. Εκεί μπροστά στην πόρτα είχαν στήσει και καθόταν ένα παράλυτο. Και ο παράλυτος προφανώς είχε σαν έργο να ζητάει για να ζήσει. Του ετήν ελεημοσύνη. Τον είχα βάλει για να ζητάει ελεημοσύνη. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί δεν τον πήγαιναν τόσα 3 χρόνια στο Χριστό που είχε θεραπεύσει και άλλους προφανώς παραλύτους, το αναφέρει η Γραφή. Όχι 2 και 3, πολλούς είχε θεραπεύσει. Χαρακτηριστικά αναφέρονται 2-3. Δειγματικά 2-3 παράλυτοι, αλλού λέει ότι θεράπευε πάσα νόσο, κάθε αρρώστια, και από ποικίλους νόσους, λέει, από ποικίλες αρρώστιες, μέσα λοιπόν σε αυτά πλήθη των ασθενών ήταν και πολύ παράλυτοι. Όχι μόνο οι 2-3 που διαβάζονται στην Αγία Γραφή. Και μην ξεχνάμε ότι «εστιμενούν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς», λέει μέσα τέλος κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Υπάρχουν και άλλα θαύματα που έκανε ο Χριστός, λέει.
άτινα τα οποία δεν γράφτηκαν. Και συμπληρώνει, εάν εγγράφονται, αν γραφόντουσαν, μη δε τον κόσμο ανάπατα είναι χωρίς δυνατόν. Δε, αν γραφόντουσαν όλα τα θαύματα, όλα τα ίδια του κόσμου λέει, θα μπορέσουν να χωρέσουν, να χωρούσουν τα θαύματα τους. Καταλαβαίνουμε τι πρέπει να έχει κάνει. Πόσα θαύματα ο Χριστός, παραλύτων και άλλων ασθενών. Κάθε μέρα θα έκανε. Προφανώς, όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα και την νύχτα ακόμα. Λοιπόν, λέμε τώρα εδώ ότι γιατί δεν το πήγαιναν οι δικοί του και παρατηρεί ο Χρυσόστομος προφανώς να είσαι ανάπιστη. Και την παρατήσει. Μπορεί λέει και έτσι φαίνεται να μην πίστευαν ή να υπήρχε κάποια έφερα στο πρόσωπο του Κυρίου μας Χριστού όπως τόσα άλλα πρόσωπα φθονούσαν το πρόσωπο του Κυρίου μας Χριστού. Όμως, από εκείνους που έμπαιναν μέσα στο ιερό, το γνωρίζετε ή το γνωρίζουμε όλοι μας, ο παράλυτος ειδών των Πέτρων και των Ιωάννη, μέλλοντας εις ιένεοι στο ιερό, ηρώταν ελεημοσύνη. Ότι τους είναι να μπαίνουν μέσα, δώστε μου, μια ελεημοσύνη, η ρώτα ζητούσε ελεημοσύνη, δώστε μου ελεημοσύνη. Είναι από αυτά που συνήθως βλέπουμε έξω της Εκκλησίας, που άλλα μπορεί να είναι πραγματικότητες και άλλα να είναι ψευδή. Απλώνουν πολύ το χέρι για ελεημοσύνη. Εδώ βέβαια ο Πέτρος ατενίσας τον κοιτάζει στα μάτια και ο παράλυτος επίσης κοιτάζει τον Πέτρο στα μάτια και περίμενε να του πει πάρε ελεημοσύνη. Όμως του λέγει χαρακτηριστικά ο Πέτρος. Κοίταξε καλά εμάς. Αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχει μη. Ασίμι και χρυσάφι, αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχει μη. Δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς τα λέγαμε είμαι ταπί. Πατήρηση. Δεν έχω τίποτα. Και αυτό δεν έγινε, και αυτό δεν λέει πάλι τίποτα. Και πάρα κάτω από το τίποτα. Αλλά όμως, ο έχω, εκείνο που έχω θα σου δώσω. Ο έχω τούτο συνείδωμη. Εκείνο που έχω θα σου δώσω. Κοίταζε, ενώ δεν έχει να του δώσει λεφτά, τι θα μου δώσει άραγε. Μήπως έχει τίποτα που είναι καλύτερο από το ξάφι. Αυτό περίμενε. Το εξός είναι το ανώτερο από όλα. Βέβαια, εδώ είναι το πρώτο, η πρώτη περίπτωση που ο Πέτρος ο Απόστολος βρίσκεται απέναντι σε ένα παράλυτο. Η πρώτη, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση της Μαρτάς πριν από αυτήν που να έχει θεραπευτεί παράλυτος. Και μάλιστα βρίσκεται σε ένα παράλυτο εκγενετή που είχε 40 και πλέον χρόνια στην καρέκλα, που όλοι το γνώριζαν παράλυτο, που το ξέρανε ζητιάνο όλοι στην πόρτα, του λέγει να το προσέξουμε αυτό, εν το ονόματι Ιησού του Ναζωραίου, βάζει και τη λέξη Ναζωραίου, έγινε και περιπάτη. Σήκω επάνω και του δίνει το χέρι και πιάσα στη σειρό και αυτό το χέρι και έξαλλος γενόμενος λέει περιεπάτη και
Έξαλλο σημαίνει γεμάτο χαρά. Άρχισε να τρέχει κατά έναν τρόπο. Και παρατηρεί ο Χρυσόστομος. Δεν είχε πιστέψει καλά ότι είχε γίνει καλά. Λυπάσαι και είναι τη στιγμή και ξανασοριαστώ κάτω. Γι' αυτό που έκανε, έκανε είδος ασκήσεις. Αυτό το συλλογίστηκε. Είναι ο δαίμονας της αμφιβολίας της αμπιστίας. Τι γίνεται εδώ τώρα. Εγώ είμαι που είμαι απαράδεκτος. Μήπως ξανασοριαστώ κάτω. Το σχολιάζει ο Χρυσόστομος αυτό. Και μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση που έκανε. Λοιπόν, αφού κουνήθηκε, έτρεξε, πήδησε και επιβεβαίωσε ότι όντως είναι γερός και εντάξει, ακολουθούσε τους Αποστόλους, λέει, από πίσω. Ενών και δοξάζω τον Θεό. Ενώντας, δηλαδή τραγουδώντας ύμνους και δοξάζοντας τον Θεό. Αυτός που πριν ήταν αδίσπιστος, τώρα δεν δόξαζε τους Αποστόλους. Να το προσέξουμε το πράγμα. Το τονίζει εδώ, παρακάτω, εδώ το διάβασα, λέει, μπήκε χοροπηδητός μέσα στο ιερό, υμνούσε και δόξαζε τον Θεό και όχι τους δύο Αποστόλους. Δεν πέρδεψε τα πράγματα. Πέρασε το ρεύμα από μέσα του, το σήκωσε, το φώτισε και λέει, κάτσε εδώ, αυτοί είναι άνθρωποι. Τι μου είπανε, εν το όνομα του Ιησού του Ναζαρέου. Στο όνομα του Ναζαρέου. Γιατί, γιατί του είπε ο Πέτρος. Και έγινε και ορατός για τους άλλους. Το άκουσαν και άλλοι γύρω-γύρω του Ιησού του Ναζαρέου. Για να τονίσει ότι αυτό το όνομα δεν είναι ένα κοινό όνομα. Ο Ιησούς ο Ναζαρέος. Ιησούς είναι όνομα που το έδωσε ο Θεός, αλλά Ναζαρέος η καταγωγή. Από την Ναζαρέτ. Δείχνει ότι ήταν άνθρωπος, αλλά και Θεός παράλληλα, αφού με αυτή τη δύναμη τώρα σηκώνεται. Να θυμηθούμε αυτή την εντολή που έδωσε ο Χριστός στους μαθητάς του. Λέει, μου έδωσε ο Πατέρας μου, για τον εαυτό του μιλούσε ο Χριστός, και έλεγε, μου έδωσε ο Πατέρας μου πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Λέει, όλη την εξουσία. Ποια εξουσία και ο Πατέρας μου, τη γίνεται και εγώ. Και στον ουρανό και στη γη. Και σε εσάς δίνω την εξουσία του πατίνε επάνω όφε και σκορπίων. Σας δίνω την δύναμη να πατάτε σε κάθε εχθρική δύναμη. Ο Θεός είναι ο διάβολος και ο Σκορπιός είναι ο διάβολος. Και κάθε ασθένεια που μαστίζει το ανθρώπινο γένος δεν είναι τίποτα άλλο παρά κακό που το ζητάει ο διάβολος. Αυτός που γεννάει όλα τα κακά. Δεν είναι κακό η αρρώστια. Κακό είναι η αρρώστια. Ποιος τη γέννησε, ο Θεός, άπαγες βλαστημίας. Ο Θεός είναι άγαθος με κεφαλαία γράμματα. Ο διάβολος είναι ο γεννήτωρας του κακού, κάθε κακού. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, λοιπόν, πάρτε τη δύναμη από μένα, ναι, που μου έδωσε ο Πατέρας μου, όσοι χρειαζόσαστε για να κάνετε καλά και να διώχνετε κάθε εχθρική δύναμη, κάθε κακό. Εδώ λοιπόν, το όνομα του Ιησού του Ναζαρέου είναι, για να θυμηθούμε και κάτι άλλο ακόμα, για να το καταλάβουμε. Συναντάει το δαιμονισμένο με τα 7.000 δαιμόνια που είχε ο δαιμονισμένος μέσα. Και φωνάζουν τα δαιμόνια όταν γίνεται το Χριστό από μέσα. Φωνάξαν από μέσα τον άνθρωπο που είχαν καταλάβει και είχαν κάνει κατοικία. Τι μην και εσύ Ιησού Ναζάρινε. Βλέπετε ότι του βάζω και τα δαιμόνια το όνομα. Λέει το που λέει μέσα, γιατί άφησέ μας. Τι σχέση υπάρχει, τι μην
Και εσύ, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσά μας και ανάμεσά σου, Ιησού που κατάγεσαι από την Ναζαρέτ? Και πρόσθεσαν ακόμα, ήρθες προ καιρού βασανίσε ημάς? Ήρθες πριν από την ώρα να μας βασανίσεις? Γιατί υπάρχει ώρα που θα βασανιστούν? Σίγουρα. Ποτέ, όταν κλείσει του κόσμου η αυλαία και πάμε στην άλλη ζωή, τότε μια για πάντα βασανίζονται στο Τάρταρα του Άδη τα δαιμόνια. Μια για πάντα. Εκεί τα βασανιστήρια θα είναι βασανιστήρια που θα υποφέρουν στο τέλος άλλο. Και γι' αυτό του λένε, δεν έχει έρθει αυτή η ώρα ακόμα να μας στείλεις εκεί. Άφησε μας λοιπόν. Ναζαρινός ο Κύριος λοιπόν, ως προς την καταγωγή του, την ανθρώπινη, αλλά ως προς το όνομα του Ιησούς, στο όνομα αυτό του Ιησού, παν γόνι κάμψη, θα λυγίσει και θα προσκυνήσει κάθε μορφής γόνατο, ανθρώπινο, αλλά και αγγελικό. Και το φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, και ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Δηλαδή, ό,τι δημιούργημα υπάρχει, στο όνομα αυτό θα προσκυνήσει. Είτε είναι στον ουρανό άγγελοι και οι ομίγυρης των Αγίων Όρων και η Παναγία μας προσκυνούν τον Κύριο Ιησού Χριστό, την Αγία Τριάδα, είτε είμαστε άνθρωποι, προσκυνούμε και αντίχριστοι θα τον προσκυνήσουνε, θέλουμε δεν θέλουνε, την ώρα που εκείνος θα έρθει με τη δόξα του. Αλλά και αυτοί που είναι στα καταχθόνια μέσα, τα δαιμόνια, κάτω από την Άδη, κάτω από τη γη στον Άδη, και αυτοί θα προσκυνήσουν. Επαναλαμβάνω, στο όνομα του Ιησού, παν γόνι κάψει. Κάθε γόνατο θα γονατίσει. Επ' ουρανίων, επί γείων και καταχθόνιων. Είναι το υπέρ παν όνομα, το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα, το όνομα Ιησούς. Θα ακούσουμε την Κυριακή που έρχεται, τον τυφλό να φωνάζει, Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Στο Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε, του φωνάζει, Ιησού, Ιησού, το όνομα Ιησούς αναφέρεται στην ουράνια καταγωγή του. Στην ουράνια, την Υιός του Θεού, που δεν είναι το Ναζαρινός, επαναλαμβάνω στην κάτι συνεπήγεια καταγωγή. Ιησού, που είσαι Υιός του Θεού, ελέησόν. Εδώ λοιπόν, και ο Πέτρος του λέει, εν το ονόματι του Ιησού έγειρε και περιπάτη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω. Και αμέσως πήρε την πληροφορία ο παράλυτος, ο Ιησούς είναι Θεός, ημνή και δοξάζει τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, την Αγία Τριάδα. Και βέβαια τον έπιασε από το χέρι και σηκώθηκε και μπήκαν μέσα στο, και μπήκαν μέσα στο ιερό. Αυτό το θαύμα που έγινε μπροστά, πριν μπουν μέσα στο ναό να προσευχηθούν οι Απόστολοι, έγινε κατά την ώρα της προσευχής, όταν πήγαιναν για να προσευχηθούν. Δεν θα δούμε να έχει γίνει θαύμα στην Αγία Γραφή ή να γίνεται θαύμα στη γη χωρίς να έχει προηγηθεί προσευχή. Να δούμε τον Κύριο πριν κάποιο θαύμα προσευχότανε, όποιο θαύμα και αν έκανε. Όποιο θαύμα και αν έκανε. Πατέρα μου άκουσε με, έστειλε τα μάτια στον ουρανό και έκανε το θαύμα. Και ευλογήσας στους πέντε άρθρους εν διαιρήμο που λέει, εκεί το ευλογήσας, δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Ότι αφού έκανε προσευχή, τους ευλόγησε και προσευχήθηκαν. Λάβετε, φάγετε. Και εκεί ευλόγησε τον άρθρο και τον ύμο. Μετά από προσευχή, όλοι οι θησαυροί του ουρανού κατεβαίνουν στη γη. Όλοι οι θησαυροί κατεβαίνουν στη γη. Μη μας απατάει ο διάβολος, επειδή έχουμε πολλές και ποικίλες αδυναμίες και μας λέει
ότι ξέρεις η αδυναμία σου που είναι αυτή, 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 αυτή και αυτή και ένα τόσο ελάττωμα, αυτά μπαίνουν εμπόδια στην προσευχή σου. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Επειδή υπάρχουν τα εμπόδια, πρέπει να γίνεται προσευχή, για να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και να ζητάμε το λόγο ότι υπάρχει λόγος να λέμε δεν θα την κάνω προσευχή γιατί έπεσα σε ένα αμάρτημα μόλις προηγουμένως. Πώς θα σηκώσω τα μάτια μου ψηλά στον Θεό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άλλωστε και η άφηση αμαρτιών που παίρνουμε από τον πνευματικό την παίρνουμε μετά από προσευχή. Πώς θα δώσει την άφηση αμαρτιών. Μετά από προσευχή. Και είδε λέγει τον παράλυτο, και είδε τον παράλυτο, πας ο λαός, όλος ο λαός που ήταν γύρω γύρω, περιπατούντα και ενούντα το Θεό. Α, τον παράλυτο τον είδε να περπατάει, τον είδε να ενεί το Θεό. Τι έκανε ο λαός, βεβαίως ένα μέρος, έκανε δεκτό το θαύμα, ένα μικρό μέρος. Ένα μεγάλο μέρος που του επηρέαζαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι στράφηκε εναντίον. Όμως, αυτό το θαύμα, μια στιγμή να δούμε και τον Ιωάννη Χρυσόστομο σε ένα σημείο από αυτά για να δούμε τι μας λέει. Λοιπόν, πρόσεχε αυτό που συνέβηκε, αυτό που μόλις είπαμε. Για άλλη αιτία ανέβηκαν στο ιερό, για να κάνουν θαύμα ανέβηκαν. Όχι. Γιατί? Να προσευχηθούν ήδη. Για να προσευχηθούν. Και άλλο επιτυχάνουν. Κάνουν θαύμα. Για προσευχή ανέβηκαν, θαύμα κάνουν. Έτσι και ο Κορνήλιος άλλα ευχόταν νηστεύοντας και άλλα βλέπει. Μας λέει κάπου παρακάτω το ίδιο βιβλίο για τον Κορνήλιο τον Κατώταρχο, αξιωματικό εκείνο, ότι ήταν ειδωλολάτρης και προσευχότανε. Και έκανε και λαιμοσύνες. Και του παρουσιάστηκε άγγελος Κύριος, όχι, ένα σάβανο είδε. Πας παιδί, δεν θα πούμε το... είδε θαύμα. Και το θαύμα αυτό το οδήγησε στον Αγίου Χριστιανός. Μέχρι δε τότε παντού ονομάζουν, ας το προσέξουμε, ονομάζουν τον Χριστό Ναζωραίο, μέχρι τότε. Στο όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, σήκω όρθιος και περπάτα. Διότι στην αρχή αυτό ήταν εκείνο που επιδιωκόταν, να πιστέψουν σε αυτό. Οι μαθητές δηλαδή είχαν στόχο, έτσι του συγκεκριμωτήσει ο Κύριος, να καταλάβουν αυτοί που ήσαν γύρω ότι ο Ναζωραίος δεν είναι ένας κοινός θνητός. Δεν είναι ένας άνθρωπος που τους σταυρώσανε και τελείωσε, αλλά είναι εκείνος που αναστήθηκε, που αναλήφθηκε και εκείνος που κάνει και το θαύμα τώρα. Αυτός κάνει και το θαύμα τώρα. Ας μην κουραζόμαστε, λέει, ακούγοντας αυτά. Αλλά κι αν ακόμη παραλείψει κάποιον να αναφέρει κάποιο κατόρθωμα, πάλι να συνεχίσουμε από την αρχή. Να προσέξουμε, λέει εδώ πέρα κάποια παρατήρηση και λέει, έδειγναν προθυμία οι Απόστολοι σε όλες τις πνευματικές εντολές που είχε δώσει ο Κύριος. Και συγκεκριμένα στο έργο της προσευχής. Συγκεκριμένα στο έργο της προσευχής. Και επειδή έδειχνε προθυμία, τους πρόσθεται προθυμία ο Κύριος. Προθυμοποιήσει για κάτι, πολλαπλασιάζει η προθυμία. Δίνει στεφαλιά για κάτι, χειρότερο γίνεσαι. Και λέει εδώ πέρα, η προθυμία φέρνει την προθυμία. Και η οκληρία, η τεμπελιά φέρνει την τεμπελιά. Αυτός που έχει κατορθώσει κάτι μικρό, έλαβε την παρηγοριά
να φτάσει στο μεγαλύτερο. Και από εκείνο να προχωρήσει πολύ πιο παραπέρα. Και όπως η φωτιά, όσο περισσότερο να δεχτεί ξύλα, τόσο δυνατότερη γίνεται, έτσι και η προθυμία. Όσο περισσότερους ευσεβείς λογισμούς συμβεί να φέρει, τόσο περισσότερο γίνεται μεγαλύτερη και οπλίζεται. Μας απαντάει και στο προηγούμενο που διαβάσαμε στην αρχή. Το έργο της προσευχής είναι θέμα προθυμίας. Και κάθε έργο. Γιατί για προσευχή πηγαίνανε οι Απόστολοι. Εφόσον υπάρχει προθυμία στην προσευχή, φεύγει η κόπωση. Να το δοκιμάσουμε. Είμαστε κουρασμένοι, ξεκινάμε την προσευχή, φεύγει ο διάβολος και αισθάνεσαι άνεση και προχωράς. Και το διάβολο. Το έχουμε δοκιμάσει. Το έχουμε δοκιμάσει. Το πράγμα και είναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Πριν πας στα προσευχητής, βαριά τα χέρια, βαρύ το μυαλό, βαριά όλα. Μόλις αρχίσει την προσευχή, πού ήταν αυτά τα βαρύδια, πού πήγανε, είναι πραγματικότητα το πράγμα. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω περισσότερο, αλλά θα τονίσω δύο πραγματάκια και είναι ο λόγος δικός σας. Λοιπόν, πρώτον, μας τονίζει ότι είναι αναγκαίος ο εκκλησιασμός μας για προσευχή, στο ναό. Δεύτερον, ότι αυτό πρέπει να συνοδεύεται και από έργο ελεημοσύνης. Γιατί το είδατε πρώτα πως θα συνδυάσει τα δύο. Δώσε μου ελεημοσύνη, δεν του δώσε τα 10 φράγκα που ζήταγε, θα σου δώσω εγώ το θησαυρό που ζητάς, πάρ' το. Έκαναν και την ελεημοσύνη μαζί. Αλλά απουσιάζει το δεύτερο, το πρώτο δεν γίνεται δεκτό. Γιατί λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός είναι ανήλαιος, χωρίς κανένα έλεος. Το μη πεις αντιέλεος σε εκείνον που δεν κάνει ελεημοσύνη. Άρα λοιπόν εδώ, πάνε αγκαλιά, προσευχή, ελεημοσύνη και τα δύο. Και ακόμη ό,τι γίνεται από αγαθό έργο, έχει μία κατάληξη. Εν το ονόματι του Ιησού, στο όνομα του Κυρίου μας, προσευχή γίνεται. Κύριε, με τη δίκη σου και το δικό σου όνομα τι κάνουμε. Ελεημοσύνη κάνουμε, να δοξάζεις το όνομά σου. Αυτό λέει εδώ πέρα. Το είπε και ο Κύριος. Μη ξεχνιόσαστε, με τη δική μου δύναμη κάνετε ό,τι κάνετε και με τη δική μου δύναμη είσαστε αυτοί που είσαστε. Γιατί δεν είσαστε κάποτε τίποτα. Και τώρα είσαστε κάτι επειδή εγώ το ήθελα. Επομένως, όλα τα καλά επιγράφονται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο παράδεικος που σηκώθηκε το ίδιο έκανε. Ενούσε και δόξαζε το όνομα του Κυρίου μας ημάς Ιησού Χριστού. Πουθενά άλλο δεν έκανε. Μπορείτε να πείτε εσείς τώρα κάτι. Τάκη, θα πεις κάτι πάνω στο θέμα. Όχι. Άλλος να πεις κάτι. Θέλω να καταλάβω κάτι. Να καταλάβω. Όταν η Δευτέρα παρουσία που θα παρουσιαστεί ο Χριστός, που θα έρθει ο Χριστός, θα έχουν πιστέψει όλοι στο Ευαγγέλιο ή μετά θα πιστέψουν? Όχι. Όχι. Θα έχει ακουστεί στα πέρα της οικουμένης στο Ευαγγέλιο, αλλά δεν θα έχουν πιστέψει όλοι. Θα πιστέψουν μετά. Όχι. Τελείωσε. Θα είναι μικρό το ποίμιο του Χριστού. Το λέει. Εμένα λίγοι θα με ακολουθήσουν. Οι πολλοί θα πλανηθούν. Οπότε, ό,τι πιστέψουν, πιστέψουν το Ευαγγέλιο. Τελείωσε. Γιατί δεν υπάρχει βία στο θέμα της πίστεως. Υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι και οι καλοπροαίρετοι. Αυτοί οι καλοπροαίρετοι θα τύχουν του ελέους του Θεού. Ο κακοπροαίρετος, τώρα είναι έξω, ο κακοπροαίρετος. Φωνάζουν δυνατά από τώρα, πρέπει να πεθάνουν άλλοι οι κακοπροαίρετοι. Απόστα! Απόστα! Φύγε από μακριά. Φύγε μακριά. Σε θέλουμε σε απόσταση, δεν θέλουμε κοντά. Αφού θέλουμε σε απόσταση, άμα είσαι σε απόσταση, πώς θα σου είναι κοντά. Το διώξει για να σου είναι κοντά. Ελευθερία. Η Δευτέρα παρουσία γιατί λέει αριστερά, δεξιά. Υπάρχουν και δεξιά και αριστερά.
πώς δεν κάνω δηλαδή. Πίστη στον Κύριο με την έννοια που έχει ο διάβολος, αν δεν έχουν οι κακοί. Γιατί ο διάβολος πιστεύει. Πιστεύει, αν είχαμε εμείς την πίστη του διαβόλου, θα μπαίναμε από τώρα στον παράδεισο. Δεν την έχουμε, αλλά ο διάβολος έχει κακία παράδεισο, όπως έτσι και το πράγμα. Ναι, πιστεύει ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος, πιστεύουν τα δαιμόνια και φρίκουν. Δηλαδή τρέμουνε στο όνομα, «Εα Ιησού Ναζαρινέ, φύγε από εδώ Ναζαρινέ, άφησέ μας». Γι' αυτό δεν λέμε να δούμε ότι τα δαιμόνια πιστεύουν. Πιστεύουνε ποιος είναι. Ναι, πιστεύουνε, τρέμουνε, καίγονται. Με κέας φωνάζουνε όταν ο παπάς περνάει αφήσει το δαιμόνισμα. Εμείς το θέμα είναι τι κάναμε στο θέμα της πίστεως. Γι' αυτό και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, γι' αυτό και προσευχόμαστε, γι' αυτό πλησιάζόμαστε, γι' αυτό λέμε μια καλημέρα και αγαπιόμαστε. Αλλιώς δεν θα είχαμε καμία προκοπή επάνω μας. Μόνο η προσευχή. Ε? Μόνο η προσευχή. Η προσευχή. Μας δυναμώνει. Μόνο η προσευχή. Αυτή η διώξη. Και... η προσευχή. Και το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Προσέχεις στο Θεό. Όλα μαζεύονται όταν έχουν σειρά. Και η μελέτη. Μελετάτε το να βάσει. Όπως είπες, βάσει προσευχής γίνονται και τα θαύματα. Όλα, τα θαύματα. Ναι, βάσει προσευχής γίνονται τα θαύματα. Λοιπόν, να μην σας περασπώ, είναι και 51. Άμα θέλετε να βγούμε, φεύγουμε. 45 λεπτά το κάτσαμε το γραμμό. Συγγνώμη, συνεχίστε. Όσον αφορά για το θαύμα που κάναμε, το φτωχό μου το μυαλό πάει ως εξής. Ήταν θέλημα Θεού που δεν τον είχαν πάει να τον τοποθετήσουν εκεί πριν ή να τον πάνε στον ίδιο να γίνει καλά. Τελείωσε. Για να αποδείξει πραγματικά τη δύναμη που είχαν και οι Απόστολοι να κάνουν τα δράματα του Ιησού. Γι' αυτό τον είχανε. Δεν τον πήγανε τον παράλυτο και τον πήγε στην πύλη. 45 χρόνια που ήταν παράλυτο. Ο λογισμός σου θέλει λίγο διόρθωμα. Θέλει λίγο. Διόρθωμα. Για ξαναπες το λιγάκι. Διόρθωμα. Ξαναπες το όπως το είπες. Πήγε το μυαλό μου εσύ εξής όταν ρώτησαν οι μαθαί τον Ιησού. Πώς το είπες. Συγγνώμη. Όταν ρώτησαν πώς πήγε το μυαλό μου σε αυτή την περίπτωση. Το φτωχό βέβαια εγώ δεν έχω να κάνεις αξιώσεις ούτε έξω. Ναι, δεν θέλω να... πήγε το νους μου στην εξής περίπτωση. Όταν ήταν οι μαθητές που τον ρώτησαν, που έκανε τον τυφλό καλά, του δώσε τώρα του γενετής. Και του είπανε, αυτός πώς αμάρτησε, αφού δεν έβλεπε. Ποιος φταίει, οι γονείς του ή ο ίδιος. Και ο Κύριος είπε, για να δοξαστεί ο Κύριος. Ναι. Συνεπώς, και πάει το μυαλό μου τώρα εμένα, μήπως ήταν θέλημα Θεού να μην τον πάνε να τον κάνει ο κόσμος. Και τον βάλανε στην πύλη για να αποδείξω ότι πραγματικά η προσευχή και για το όνομα του Χριστού, είπατε, για το όνομα του Ιησού Χριστού, γίνονται τα θαύματα. Δεν ήταν θέλημα Θεού να μην τον πάνε. Πώς θα γίνει δυσκολία. Γιατί τότε, όλοι αυτοί που δεν πλησιάζουν τον Κύριο είναι θέλημα Θεού. Θέλημα Θεού, ο Ιούδας ήταν ένα σταυρό στον Κύριο, αλλά ο Ιούδας δεν πρέπει να πάει στην κόλαση. Το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, μια άλλη θέση παρόμοια με εκείνη μπορεί να είναι υποστηριχθεί. Δηλαδή, ότι θέλημα Θεού ήταν να περάσει από μπροστά, να δει τον παράλυτο, ώστε να ανοίξουν τα μάτια οι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτό είναι η θέση του Θεού. Έχω τοποθέσει στο μυαλό μου, λέμε, τα πάντα είναι σοφία επίση, και αυτό είναι το έργο του Θεού. Καμία αντίρρηση. Αλλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε το θέλημα του Θεού στο να γίνεται το έργο του. Όχι, βέβαια. Θέλημα του να γίνεται το έργο του. Τώρα, όσον αφορά για την ελεημοσύνη. Ναι. Φυσικά τώρα ο κόσμος έχει ξεφύγει τελείως. Έχω ξεφύγει. Ναι, για την ελεημοσύνη. Κάντε στους ναούς απ' έξω. Ο άνθρωπος αυτός που απλώνει το χέρι του και σου ζητάει ελεημοσύνη, δεν ξέρει ο καθένας τι έχει στην καρδιά του. Εσύ θα το δώσεις, αν θες να δώσεις, θα το δώσεις για τον Θεό. Ότι πραγματικά είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.
Τώρα, αυτοί αν εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή, πιστεύω ότι θα είναι διπλός ο μισθός του κάθε ανθρώπου που θα δώσει και ο άλλος που του παίρνει που εκμεταλλεύεται την κατάσταση αυτή. Ό,τι και να είναι. Διότι την ερημοσύνη που δίνουμε, αφού έχουμε μεγαλώσει, πρώτα δεν δίναμε πουθένα. Την έχουμε εκλέψει κατά περιόδους από τους ίδιους ανθρώπους. Αν όχι από τον ίδιο αυτό που και αν έκανα, με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Σου τα έχουμε αφαιρέσει. Συνεπώς, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, δεν είναι δικά μας. Συμφωνώ και διαφωνώ. Και καλά, εντάξει. Όχι εγώ. Θέλω να πω ότι πραγματικά όταν ξεκινάς από το σπίτι σου και έχεις την καλή διάθεση να δώσεις μία δεκάρα, πάτε στην τσέπη και δώσ' την. Μην εξετάζουμε ότι αυτός ξέρει τι έχει, τι νόημα έχει. Ή αυτός κάνει τον άρρωστο, ή αυτός κάνει τον παράλυτο. Εγώ πάντως... Καθένας άνθρωπος αν έχει τη διάθεση, ας μην ρωτήσει το ποιον αυτού του ανθρώπου. Αυτό γίνεται να τώρα, συγγνώμη, επειδή έχουν βγει τόσοι πολλοί και κοροϊδεύουν τον κόσμο, γι' αυτό ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Αυτή είναι η... Το πόλο του κάθε ανθρώπου Χρήστο ξέρει. Κάθε άνθρωπο, Βασίλη, άμα η θέληση να δώσει, δεν θα σκεφτεί τίποτα. Ούτε εγώ το πάντως, και κάνω εξομολόγηση ότι δυσκολεύομαι μέχρι αδυνατό να δώσω σε οποιονδήποτε ερημοσύνη. Ειλικρινά μιλάω, γιατί σκέφτομαι αυτό που είπε το σκεπτικό εσείς, έτσι, ένα, αλλά και το άλλο, ότι δεν θα ξεγελάσω τον εαυτό μου να δώσω μια δεκάρα. Πρέπει η ερημοσύνη να είναι αυτή που ο Κύριος έχει ορίσει, πια, το ξέρουμε όλοι μας, εάν μη περισσεύσει, δεν είναι ανώτερη η ελεημοσύνη μας, της των γραμματέων και φαρισαίων, από αυτή που έκαναν οι γραμματείς και φαρισαίοι, τι έκαναν οι γραμματείς και φαρισαίοι. Το 10%. Κάθε 100 δραμές, 10 ελεημοσύνη, 1000%. Έτσι, εάν δεν είναι πάνω από το 10 ο Κύριος, είστε χειρότεροι από τους γραμματείς και φαρισαίους. Πολλοί ξεγελιώνται και λένε, πάρε φτωχέ, ξενάρε και πάρε πονεμένοι. Το 10% ούτε του ενός εκατομμυρίου μια μονάδα δίνει. Το θέμα μας είναι, μην το πάμε και εκεί, γιατί θα έρθει να μας κολλάσει η χείρα. Ακριβώς. Δηλαδή η χείρα να μας κολλάσει. Η χείρα που είχε εδώ στην περιουσία της, αυτή που ήταν. Είναι γεγονός τώρα το πνεύμα μας πάει ότι όλοι μας κοροϊδεύουν. Αυτό είναι το πίσω. Είναι όμως, ας να μην το πιστέψουμε αυτό. Αν έχουμε καθαρή την καρδιά και λέμε ότι πραγματικά μπορεί να έχει ανάγκη. Εγώ ας το δώσω που είμαι υποχρεωμένος κατά την προσευχή μου να δώσω αυτό που θέλω εγώ. Δεν μου το ζητάει. Δεν μου ζήτησε το ποσό. Θα πλώει το γέρι και σου λέει δώσε. Εσύ δώσε ό,τι έχει η καρδιά σου. Άκουσες τον Δεσπότη στην ομιλία σου και εσύ νομίζω. Που ήταν εδώ από πόδι, ήταν από πάνω. Μίλησε με ρεμοσύνης. Όταν κατέβηκε στο γραφείο μέσα εδώ, ναι. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το είχα διαβάσει και εγώ. Ναι. Και το είπε και ο Δεσπότης, λέει, ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, θα είμαστε συνετοί και διακριτικοί στην ελεημοσύνη. Ναι. Συνετοί, ναι. Δηλαδή, ναι, ναι. Με μυαλό και με διάκριση, που σημαίνει ως τη τυχόντα. Αυτό είναι όμως. Για να είμαστε συνεδροί και να είμαστε όμως συνεδροί και διάκριτοι, όπως λέμε, σωστό, θα πρέπει να έχουμε τη ψυχή μας τα μάτια ανοιχτά. Τα έχουμε κλειστά. Δεν βλέπουμε την ψυχή του άλλου μέσα στην καρδιά του, τις ανάγκες του. Αν είχαμε πραγματικά αυτά τα πνευματικά που μας χαρίζει ο Θεός, τα είχαμε... Μα δεν μας τα είχαμε να μπορέσουμε να... Δεν θα είχαμε να δούμε. Ακριβώς. Εδώ υπάρχουν στο Κονοπή 30 κυρίες. Σήμερα, για αύριο μου είχαν πει να πάω να ψάλω κάπου. Οι κυρίες της ελεημοσύνης της Κονοπιώτησης, μόνο στον κύκλο. Κάνουν τη λειτουργία και τα λοιπά σε αυτά τα δίνουν χοντρά ελεημοσύνη, Βασίλη. Ναι. Το κατάλαβες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν θα πούμε τώρα, δεν ξέρω πού θα τα δώσω. Υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε. Έχει... Και όμως,
από ομιλίες. Όμως μετά πάρε τα μπουζούκια μας, έτσι βλέπεις έγινε. Δώσανε τα χοντρά αυτά, τα έχουμε δει, καλά κάνανε, αλλά δεν είχαν τα πνευματικά μάτια ανοιχτά. Αν πράγματι τα έλεγα, και τα περιφορέματα η κυρία που πήρε την βοήθειά της. Γι' αυτό, άμα καθίσουν και ασχολούμεθα, που πρέπει να δεν δένουν πουθένα. Άγιος ο καθένας κρίνει μόνο. Άγιος ισχυρός, Άγιος ο μάθος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο μάθος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο μάθος ελέησον ημάς. Πάτε ελεημόν, Πέτρες του Αγίες, αγιαστείτε το όνομά σου, εφέτε η βασιλεία σου, δημιουργείτε η ημάς σου, ως εις ουρανών και ποιες γης. Τον άρτον ημών των ελεούσιων, δώσε ημίς σήμερα. Κάθε σημείο των φιλίων ελεημών. Ως και ημίς αφίαινε στους φιλέτες ημών. Και μη εις ενέργειες ημάς πειρασμών, αλλά λύσει εμά σα από την ομιλία. Διευκόλυντο τον Αγίου και τον Πατέρα του Μόνο, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό, η δέσμη τη ζωή μα. Σήμερα με χαρά να πάμε πάνω από την καλή φορά. Πώς είμαστε, 12. Εντάξει.